Με ιστιοφόρο, το οποίο τους αποβίβασε στην ακτή του σκοινιά, έφτασε στη Σιτία η ομάδα των μεταναστών που εντοπίστηκαν να περπατούν κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αλέκας Τρουζάκρου. Η αποβίβαση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του λιμενικού, έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ λίγες ώρες αργότερα οι μετανάστες πήραν το δρόμο αναζητώντας προσωρινό καταφύγιο. Προς το παρόν έχουμε 31 άτομα. Γίνονται προσπάθειες με τη συνεργασία και του Δήμου Σιτίας για την φιλοξενία τους. Είναι και ο Ερυθρός Σταυρός εδώ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ταυτοποίησή τους, για τη φιλοξενία τους. Στο σημείο, μετά την ενημέρωση πολιτών, έσπευσε περιπολικό του λιμενικού που εντόπισε τους μετανάστες, ενώ στήθηκε επιχείρηση για να μεταφερθούν στο λιμάνι και την αίθουσα όπου φιλοξενούνται. Πρόκειται για 35 άνδρες, 5 γυναίκες και 3 μικρά παιδιά. Και συνεχίζονται οι έρευνες, μήπως τυχόν υπάρχει περισσότερος αριθμός ατόμων. Ο Δήμος Σιτίας, με τις κοινωνικές του υπηρεσίες που διαχειρίζονται την υποδοχή και προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, εξασφάλισε στρώματα, κλινοσκεπάσματα και χημικές τουαλέτες που έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι. Διάφορα είδη, κουβέρτες, σακούλες για καθαριστικά, διάφορα άλλα είδη θα τους τα προσφέρουμε. Αντιλαμβανόμαστε έτσι το μέγεθος της ευαισθησίας πρέπει να επιδείξουμε. Τους βλέπω όλους σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εξάλλου δεν έπεσαν στη θάλασσα. Δεν έπεσαν στη θάλασσα. Από ό,τι ενημερώθηκα, το ιστιοφόρο αγκυροβόλησε στην περιοχή εκείνη, αγκυροβόλησε, βγήκανε στη στεριά. Γι' αυτό κινήθηκε σε αυτή την κατάσταση. Σε συνεργασία με το Σύλλογο Εστίασης έχουν εξασφαλιστεί μερίδες φαγητού για τη σύντησή τους, ενώ ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και για τα παιδάκια που είναι σε μικρή ηλικία. Πήγα και έφερα φαγητό για τα παιδάκια, τα μικρά. Διότι δεν φάγανε πρωινό, τους έκανα ένα έτσι πιο εξειδικευμένο πρωινό. Είναι δύο παιδάκια 2,5 χρονών, ένα μωράκι 9 μηνών. Έχουμε πάρει εδώ με τη βοήθεια εδώ του Ελληνικού Ταμείου, Ιρένα Κορνελάκη. Πήραμε από το Χαλκιαδάκι παιδικές κρέμες, γάλατα. Σκάφος του Λιμεναρχείου Σιτίας εντόπισε το ιστιοφόρο αγκυροβολημένο κοντά στην ακτή και στη διάρκεια της νύχτας μεταφέρθηκε στο αλλιευτικό καταφύγιο του κουρεμένου Σιτίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τον εντοπισμό των μελών του πληρώματος του δουλεμπορικού σκάφους αλλά και για την ταυτοποίηση των μεταναστών, οι οποίοι αναμένεται στη συνέχεια να ταξιδέψουν αρχικά με προορισμό την Αττική.